Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο της Δικαιδίνη, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, η Δημοτική Κοινοφιλής Επιχείρηση του Δήμου Μουζακίου σας καλωσορίζει στην φετινή εκδήλωση της κοπής της πίτας. Να αναφέρω ότι η οικογένεια της Κοινοφιλούς Επιχείρηση μεγάλωσε. Έχουμε το Δημοτικό μας Οδείο, η Δημοτική Φιλαρμονική. Είναι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Είναι το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι και τα Καμπή. Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο συμβάλλουμε τα μέγιστα για να προσφέρουν όσο είναι δυνατόν περισσότερα στα παιδιά, σε όλους, είτε η τρίτη ηλικία. Να ευχηθώ σε όλους και όλες χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ένα ευτυχισμένο 2013, γεμάτο υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμήσετε σήμερα. Να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό της Κοινοφιλής Επιχείρησης. Και τέλος θα ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο για την βοήθεια και συμπαράσταση. Χρόνια πολλά λοιπόν, καλή χρονιά, κύριε Δήμαρχε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι η Δημοτική Κοινοφελής μας Επιχείρηση χρόνο με το χρόνο να ενδυναμώνεται, να παρουσιάζει όλο και πιο σημαντικό έργο σε έναν ευαίσθητο τομέα, τον κοινωνικό τομέα. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, το αντικείμενο της συγκεκριμένης επιχείρησης ξεκινά από την παιδική ηλικία και φτάνει μέχρι την τρίτη ηλικία. Αγγίζει δηλαδή το σύνολο σχεδόν του Δήμου μας. Και το ευχάριστο είναι ότι τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο το εκπαιδευτικό που έχει αναλάβει μέσω της μουσικής σχολής του Δημοτικού μας Οδείου, και στο επίπεδο της κοινωνικής προσφοράς που γίνεται μέσα από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, και στο επίπεδο της εξωσχολικής απασχόλησης των παιδιών μέσα από τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, αλλά και με μία παρουσία που δημιουργεί μια αίσθηση αστική, θα έλεγα, στο Μουζάκι με τη Φιλαρμονική. Είναι μεγάλες κατακτήσεις όλα αυτά για το Δήμο Μουζακίου, αρκεί να σας πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε πριν να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου. Γι' αυτό νιώθω προσωπικά ιδιαίτερα υπερήφανος, όπως και οι συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δικαιοδήμου, που κατορθώσαμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να στήσουμε έναν μηχανισμό αξιόπιστο, έναν μηχανισμό που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των δημοτών μας, έναν μηχανισμό που παρέχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν υπήρχε το Δημοτικό Οδείο, όλα αυτά τα παιδιά που σήμερα απολαμβάνουν τη γνώση γύρω από τη μουσική στο Δημοτικό Οδείο θα αναγκαζόντουσαν όπως και παλιότερα είτε να πηγαίνουν Τρίκαλα είτε Καρδίτσα, είτε περιοδικά στις ιδιωτικές σχολές που ερχόταν στην περιοχή. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατόρθωσε πολλές από αυτές τις δράσεις να τις εντάξει σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, για να μπορούν να στέκονται και να υλοποιούνται αυτές οι δράσεις, και ένα μεγάλο κομμάτι χρηματοδοτείται οικονομικά από το Δήμο. Είναι αλήθεια ότι η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Με αποτέλεσμα και η χρηματοδότηση από το Δήμο προς τη Δικαιδίνη να μην ήταν αυτή που θα θέλαμε εμείς να είναι. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν περικοπές στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο τα κατάφερε θαυμάσια. Η επόμενη χρονιά, το 2013, εκτιμώ ότι θα είναι καλύτερη. Θα αυξήσουμε κατά τι. Και από εκείνο που είχαμε συμφωνήσει στην αρχή, Πρόεδρε, θα δώσουμε κάτι παραπάνω
βλέπω ότι τα οικονομικά μας βελτιώνονται, οπότε φαντάζομαι και για σας. Δεν νομίζω ότι θα είναι αντικείμενο για να βάλω μεγαλύτερο χρήμα, θα είναι μεγαλύτερες παροχές, θα λέγαμε, είτε στα παιδιά είτε στην τρίτη ηλικία. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς που εμπιστεύονται το δημοτικό μας οδείο. Νομίζω ότι μένετε ευχαριστημένοι από τη δουλειά που γίνεται εκεί, από τους δασκάλους. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες είτε στο δημοτικό οδείο, είτε στη βοήθεια στο σπίτι, είτε στα κδάπ, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν όλα αυτά. Αλλά πέρα, πάνω απ' όλα και πρώτα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο που προσπαθούν διαρκώς και είναι δίπλα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ γεροί και με καλύτερες προϋποθέσεις. Να πω ότι σήμερα θα απολαύσουμε τους καθηγητές του οδείου, έτσι να πάρουμε μια γεύση, και όταν τελειώσουν οι εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά στο δημοτικό οδείο, θα προγραμματίσουμε μια εκδήλωση μόνο με τα παιδιά του οδείου, να παίξουν τα παιδιά του οδείου για να απολαύσουμε τη δουλειά τους.